Αλήθεια ότι βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση οι εργαζόμενοι γιατί δεν ξέρουν το μέλλον, το τι θα γίνει σε αυτούς. Όπως γνωρίζετε, ήδη έχει γίνει, έχει υποβληθεί μια αίτηση από μένα στο Υπουργείο Εσωτερικών, στον Υπουργό, στον κύριο Κουκουλόπουλο, και αναμένουμε την απάντησή του από το Υπουργείο, διότι δεν είναι έτσι απλά τα θέματα ότι μπορούμε να στήσουμε μια ανώνυμη εταιρεία ή δήμη. Ο Καλλικράτης έχει βάλει νέο νομοθετικό πλαίσιο, νέο έλεγχο στις ανώνυμες εταιρείες των Δήμων, με αποτέλεσμα και μιλάει μόνο για μια ανώνυμη εταιρεία. Οπότε πιστεύουμε ότι σύντομα και μέσα στη εβδομάδα, προς το τέλος της εβδομάδας αυτής, θα έχουμε το αποτέλεσμα από την αίτησή μας αυτή και από το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να λυθεί το πρόβλημα αυτό και να δούμε αν ο Δήμος μπορεί ή δεν μπορεί να στήσει ανώνυμη εταιρεία. Ο Δήμος ζητάει τώρα μεταξύ να γίνει τι? Ο Δήμος ζητάει να γίνει μια νέα ανώνυμη εταιρεία, θυγατρική της προηγούμενης, και να μεταφερθούν εκεί οι εργαζόμενοι, ώστε να μεταβιβάσει και το υδροθεραπευτήριο, ώστε να μπορεί να παίρνει εργαζόμενους χωρίς ΑΣΕΠ και χωρίς έλεγχο και να μην εμφανίζει ουσιαστικά το παθητικό που έχει το υδροθεραπευτήριο. Όπως ξέρετε, είναι αρκετά εκατομμύρια μέσα.